Γεια σας, είμαι η ζωγράφος Εύα Φιλίππου και θα ζωγραφίσουμε και σήμερα μαζί. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα διάλεξα να κάνουμε ένα θαλασσινό τοπίο, πάρα πολύ εύκολο, πολύ ευχάριστο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα δουλέψουμε με 4 εργαλεία. Θα είναι η σπάτουλα, ένα φαρδί πινέλο, ένα πινέλο νούμερο 8 και ένα πινέλο νούμερο 1. Τα χρώματα που θα δουλέψουμε είναι γέλου όχρα, λευκό, μαύρο, blue marine, θάλο, μπλε εφταλίου δηλαδή, και το viridian το πράσινο. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον ουρανό, επάνω ψηλά. Θα δουλέψουμε με το μπλε εφταλίου. Θα ποτίσετε λίγο το πινέλο σας με νεύτη για να είναι λιγάκι πιο αρή το χρώμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε άσπρο και περνάμε ξανά πάνω από το μπλε του εφταλίου και αρχίζουμε σιγά σιγά και κατεβαίνουμε μόνο με άσπρο. Θα φτάσουμε περίπου λίγο πάνω από τη μέση, δηλαδή περίπου εδώ θα φτάσουμε. Αν το χρώμα σας είναι πάρα πολύ πυκτό, μπορείτε να το αραιώνετε με λίγο νεύτη, αλλά προσοχή, μη στάξει. Γιατί αν το πινέλο σας πάρει αρκετό νεύτη, μπορεί και να τρέξει και να σας χαλάσει τον πίνακα. Αφού έφτασα μέχρι περίπου πάνω από τη μέση, ξαναπαίρνω άσπρο και φωτίσω τώρα μόνο το κάτω σημείο του ουρανού. Θα αφήσω το άσπρο, δεν θα το κάνω ανάμιξη, να μείνει αρκετά κοντινό. Επειδή όμως έχουμε τον ουρανό μας επάνω ψηλά πιο σκούρο, αφού τελειώσουμε τη φωτεινότητα την κάτω, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξαναβλέπουμε λίγο το πάνω μέρος, λίγο να σκουρίζει. Τώρα μία χρωματική ισορροπία άσπρο κάτω χαμηλά και ανεβαίνοντας γίνεται λίγο σκουρότερο. Οπότε έχουμε τελειώσει με τον ουρανό. Πάμε τώρα να δουλέψουμε τα βουνά που βρίσκονται βράχια είναι μπροστά ακριβώς από τον ουρανό που έχουμε ήδη κάνει. Θα αφήσουμε το πινέλο του φαρδί και πάμε με σπά σπάτουλα. Από πάνω ψηλά, σχηματίζοντας τα βουνά, τα βράχια. Στη γραμμή που έχουμε τελειώσει τον ουρανό, από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά θα πρέπει να φτάσει να περάσει ακριβώς μπροστά από αυτό το βράχο και να φτάσει λίγο χαμηλότερα. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με το μαύρο. Αφού τελειώσαμε το μαύρο, πάμε να συνεχίσουμε το ίδιο ακριβώς πάνω στα βράχια με άσπρο αυτή τη φορά. Παίρνουμε άσπρο, ξεκινάμε και το απλώνουμε σε ορισμένα σημεία, αφήνοντας το, δεν θα κάνετε την τέλεια ανάμιξη, θα αφήσετε σε ορισμένα σημεία το άσπρο για να κάνει τα βράχια. Αυτό το διαφορετικό δηλαδή, το γκρι. Όπως σας βγαίνει μαύρο, θα πρέπει να το ξαναπεράσετε το άσπρο και να αφήσετε σε κάποια σημεία το χρώμα σας.
δείτε ακριβώς θα κάνετε και από την άλλη πλευρά. Δεν έχει σημασία αν ξεκινάτε πάνω ψηλά ή κάτω χαμηλά, σημασία έχει να περάσετε παντού το άσπρο. Και όπως είπαμε, θα πρέπει να γίνετε γκρι, αλλά όπου χαλάει, θα πρέπει να το ξαναπεράσετε με λίγο περισσότερο άσπρο και να τονίζει να γίνεται κοντράστ το μαύρο. Τα βράχια έχουν την ιδιομορφία να είναι σχεδόν κατακόρυφα, οπότε θα μπορέσετε εσείς να δώσετε το δικό σας ήχος. Δουλέψτε τα είτε κατακόρυφα, είτε ορισμένες φορές οριζόντια, είτε διαγώνια, διαλέξτε εσείς το σχήμα των βράχων που θα δείχνετε. Και τώρα, αφού καθαρίσουμε το χαρτί του μυαλό, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Ξεκινάμε τώρα από κάτω χαμηλά, θα ξεκινήσουμε την άμμο, με γέλο ούχρα, θα πάρετε λίγο νέφι στο πινέλο για να αραιώσετε το χρόνο, γιατί πρέπει να μας βγει αρκετά αραιή. Θα ξεκινήσετε κάτω χαμηλά, θα περάσετε την ούχρα. Ωραία. Ένα καλό στρώμα χρώματος που έχουμε βάλει και τώρα παίρνουμε άσπρο. Θα δουλέψουμε άσπρο μέσα όχρα για να την ανοίξουμε, για να ρίξουμε την άμμο. Αν το χρώμα σας βγαίνει αρκετά παχύ, λίγο νεύτη, θα είναι αρκετό για να το αραιώσει. Πολύ προσεκτικά όμως για να μην τρέξει το χρώμα και σας χαλάσει το πίνακα. Ωραία. Αφού ολοκληρώσετε και με το άσπρο, θα ξαναπάρετε λίγη όχρα και θα περάσετε σε ορισμένα σημεία μέσα στην άμμο. Είναι οι σκιές που σχηματίζονται. Πολύ ωραία. Τώρα από εδώ και πάνω, συνεχίζουμε με λίγο άσπρο και ό,τι χρώμα βγάλει το πινέλο, το αραιώνουμε πάρα πολύ καλά το χρώμα. Έτσι να εξαρτηθεί από το πινέλο μας. Αφού έχουμε τελειώσει την άμμο, καθαρίζουμε το πινέλο μας και παίρνουμε λευκό και πάμε να δουλέψουμε τώρα το κύμα που βγαίνει προς τα έξω, χωρίς να ακουμπήσουμε όμως την άμμο για αυτή τη στιγμή. Θα περάσουμε άσπρο, λίγο νεύτη, θα το αραιώσουμε ελαφρώς. Ωραία. Και σιγά σιγά θα πάρουμε πάρα πολύ λίγο πράσινο για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την γαλαζοπράσινη θάλασσα. Αφού έχουμε τελειώσει το άσπρο, από εκεί και πάνω θα περάσουμε το πράσινο. Μετά, σε λίγο δηλαδή, θα κάνουμε τη μίξη, δηλαδή την χρωματική ισορροπία του άσπρου προς το πράσινο. Και λίγο περισσότερο τώρα για να το τονίσουμε, γιατί μπαίνει προς τα μέσα η θάλασσα. Τώρα ήδη κάνουμε το λίγο πιο πέρα. Ωραία. Έχουμε τελειώσει με το πράσινο και πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο αμέσως επόμενο χρώμα που είναι το blue money. Θα ξεκινήσουμε, θα το περάσουμε όλο όσο πάνω. Προσοχή να μην σας ακουμπήσει το μαύρο και να ενωθεί. Γιατί αν δεν ακουμπήσει το πινέλο θα πέσει μαύρο.
Και επίσης δεν θα πάτε πάρα πολύ το πράσινο, γιατί θα χαλάσουμε το blue mouth. Θα αρχίσει να γίνεται πράσινο. Όπως βλέπετε, έχω αφήσει μια γλυκή γραμμή, δεν έχω κουμπίσει το μαύρο, γιατί σε λίγο θα πάρουμε πάλι τη σπάτουλα και θα κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Θα πάμε να κατέβουμε μέσα στο μπλε. Γι' αυτό προσοχή, δεν θα το αφήσετε. Θα φτάσετε ως επάνω και εδώ και τώρα θα πάμε να διορθώσουμε. Το μπλε θα μπαίνει σιγά σιγά μέσα στο πράσινο. Δεν κάνει να φαίνεται γραμμή, πρέπει να φαίνεται ισορροπημένη η γραμμή μας στο σβήσιμο από πράσινο στο μπλε. Και τώρα πάμε να βάλουμε τη σπάτουλα για να μπορέσουμε να δώσουμε τα τελικά σημεία, τα μαύρα, κάτω στα βράχια. Παίρνουμε τη σπάτουλα, παίρνουμε μαύρο και ξεκινάμε να διορθώνουμε τα βράχια κάτω χαμηλά, ώστε να το βάλε μέσα στο νερό τώρα. Πολύ ωραία. Τώρα θα κάνουμε και στο άλλο. Κρατήστε ανάποδα τη σπάτουλα και να μπορέσετε να δώσετε την ίσια γραμμή από την κάτω πλευρά. Και έχουμε τελειώσει σε αυτό το σημείο. Τα βράχια μας από αυτή την πλευρά θα περάσουμε στο επόμενο. Πάμε να δουλέψουμε τώρα το τελευταίο βράχο που είναι κάτω χαμηλά αριστερά. Θα ξεκινήσετε, θα είναι περίπου λίγο πάνω τη μέση της άμμου και θα ολοκληρώνετε περίπου σε αυτό το σημείο. Ο βράχος μας θα είναι δουλεμένος κάθετα, μόνο με μαύρο. Μπορεί να σας βγαίνει αναλόγως γκριν, είναι από αυτό που έχουμε ήδη δουλέψει το άσπρο που έχουν από κάτω την παραλία μας. Και πάμε με τον ίδιο ακριβώς όπως δουλέψαμε προηγουμένως τα βράχια πάνω ψηλά, θα κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Θα βάλουμε άσπρο και θα φωτίσουμε τα σημεία που φωτίζονται στο γράφο. Παίρνουμε το κειμένο νούμερο 8 και ξεκινάμε να κάνουμε τη σκιά μας χωρίς να έχουμε πάρει χρώμα στο νούμερο. Παίρνοντας απλά λίγο χρώμα από την κάτω πλευρά του γράφου. Έτσι θα δώσουμε ένα πολύ άτομο γκρι, μια πολύ άτομη σκιά. Θα το αναμίξουμε μέσα με την άμμο που ήδη έχουμε κάνει το yellow ochre.
Και τώρα που έχουμε τελειώσει και τον κυματισμό, πάμε να κάνουμε τη σκιά που σχηματίζεται για να ολοκληρώσουμε το κύμα. Παίρνουμε πάρα πολύ λίγο γκρι που ήδη έχουμε στη μητούλα του πινέλου και πάμε να δουλέψουμε ενδιάμεσα σε κάποια σημεία. Πάρα πολύ κοντά στο κύμα θα πάτε τώρα και πολύ προσεκτικά θα κάνετε πάρα πολύ από τη γραμμή. Να δώσουμε το κοντράστ που σχηματίζει επάνω στην άμμο. Αν δείτε ότι σε κάποια σημεία σας ξεφεύγει περισσότερο, μπορείτε να καθαρίσετε το πινέλο, να ξαναβάλετε άσπρο και να κάνετε την ίδια ακριβώς κάλυψη όπως πριν δουλεύουμε το κύμα. Την κάτω πλευρά, πάμε να τελειώσουμε και την επάνω που θα κάνουμε τώρα τα σύννεφα με το ίδιο το πινελάκι που ήδη δουλεύαμε, το νούμερο 8. Θα πάρουμε άσπρο και θα ξεκινήσουμε τα σύννεφάκια όπως τα έχουμε δει από άλλη φορά. Θα κάνετε κυκλικές κλίσεις με το πινελάκι σας, θα αφήνετε πάρα πολύ λίγο χρόνο να μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα στο πλαίσιο. Πιέζεται το χρώμα να πηγαίνει προς την επάνω πλευρά από το σύνταγμα, ώστε να μπορέσει κάτι να σχηματίζεται, να παίρνει χρώμα από το πλαίσιο, να σχηματίζεται η σκιά. Ενώ από πάνω άσπρο. Προσπαθήστε εδώ να καταφέρετε μικρές κινήσεις κυκλικές για να μπορέσετε να φωτίσετε μόνο την πλευρά που θέλετε. Και φυσικά ελάχιστο χρώμα. Γίνεται πάρα πολύ ναι, μπορείτε να πάρετε λίγο άσπρο και να φωτίσετε μόνο την επάνω πλευρά, σβρώχνοντας το χρώμα προς τα έξω. Όσα πλευρά θέλετε εσείς. Αν θέλετε, μπορείτε να φωτίσετε επίσης και την κάτω πλευρά, δουλεύοντας το ανάποδα. Σχηματίζετε πρώτα τη σκιά το σύννεφο, για να είστε σίγουροι αυτό που κάνετε, και μετά βάζετε το χρώμα σας από την κάτω πλευρά για να φωτίσετε.
μεταξύ τους για να φαίνεται πιο φυσικά. Φυσικό θα ταΐσει το σύννεφο αν γνωρίσετε και δημιουργήσετε μέσα από χρώσεις του γκρι. Μέσα στη σκιά όμως του σύννεφου, όχι στις άκρες. Οι άκρες να είναι πάντα καθαρές άσπρες. Έχουμε ολοκληρώσει και τα σύννεφα και πάμε να ολοκληρώσουμε και τον πίνακα. Τώρα θα πάρετε το λεπτό, το πινελάκι το νούμερο 1, θα το αραιώσετε καλά το μαύρο με νεύτη, για να μπορέσει να γίνεται να γλιστράει το πινακά και να γίνει πάρα πολύ γλυκύλιο. Πάμε τώρα να κάνουμε ακριβώς την αίσθηση που έχουν τα σύννεφα